Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας την κυρία Λένα Μαντά, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου. Καλώς ήρθατε, Χαλκιδική σας συναντάμε αυτή τη φορά, όχι Θεσσαλονίκη. Ναι, ήμουνα Θεσσαλονίκη όμως. Θα ξαναείμαι Θεσσαλονίκη από εβδομάδα. Γενικά φέτος ξεκινήσαμε πολύ πολύ δυναμικά. Από τις 12 Μαΐου μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι είμαι μια βαλίτσα στο χέρι και έπεται και συνέχεια. Αλλά είναι μια πολύ πολύ ωραία εμπειρία τελικά. Το νέο βιβλίο λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για το story. Τα πέντε κλειδιά. Πέντε κλειδιά, πέντε αλυσίδες, πέντε λουκέτα. Αυτά φυλακίζουν ένα παιδί. Πέντε εντολές θα ακολουθήσουν. Η μητέρα πρέπει να υπακούσει αν θέλει να ξαναδεί το παιδί της. Ένα βιβλίο με αστυνομική χρειά, ας το πούμε. Πώς προέκυψε η συγγραφή του, γιατί ξεκινώντας έτσι να διαβάζω λίγο, είναι εντελώς διαφορετικό από τα προηγούμενα. Αυτό είναι το ζητούμενο, να είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα, αλλά από το πουθενά, ως συνήθως. Δεν υπάρχει λόγος που ξεκινάει μία ιδέα. Εγώ δεν το έχω αναλύσει ποτέ, απλά μου έρχεται, τη δουλεύω στο μυαλό μου και βγαίνει. Η ανταπόκριση του κόσμου, έχετε γυρίσει σε πολλά μέρη. Μέχρι στιγμής έχω κάνει 24 παρουσιάσεις. Έχω ακόμα καμιά 35αριά. Τα πρώτα mail και το Facebook, όσα ακούω από τον κόσμο, δηλαδή μάλλον τους άρεσε αυτό που τόλμησα να κάνω. Να σκιαγραφίσουμε λίγο τους ήρωες. Οι βασικοί ήρωες είναι η Κυβέλη. Κυβέλη Παπαδάτου Δελμούζου, ο άντρας της Ορέστης, ένα ζευγάρι με αρκετά προβλήματα. Στο πλαίσιο, μάλλον γύρω τους, υπάρχουν άνθρωποι, οι γονείς ας πούμε της Κυβέλης, ο πατέρας της πρώην πολιτικός, η μητέρα της μια κοσμική κυρία, και μέσα σε όλα αυτά, ξεχωριστός και για μένα, ο Σέργιος, πρώην αστυνομικός, ο οποίος θα παίξει και βασικό ρόλο στο βιβλίο. Μην πούμε άλλα όμως. Στο βιβλίο ακριβώς. Πάντως έχετε έτσι μια ιδιαιτερότητα. Τα έργα σας μπορούν να μεταφερθούν άνετα και στο κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Γράφετε, θα λέγαμε, με ένα. Νομίζω ότι κάθε βιβλίο μπορεί να μεταφερθεί με μια έξυπνη διασκευή μεταφορά. Νομίζω ότι μπορεί και νομίζω ότι θα ήταν και πάρα πολύ ωραίο αν γινόταν αυτό. Δηλαδή τώρα που η τηλεόραση ξανά άρχισε να στηρίζεται στην ελληνική μυθοπλασία και είδαμε δειλά-δειλά τα πρώτα σίριαλ, νομίζω ότι θα ήταν μια πολύ ωραία κίνηση. Έχουμε ένα δικό μου βιβλίο. Εγώ τουλάχιστον θα ήθελα να δω πολλά βιβλία ομότεχνων. Είστε μικρή ή είστε μεγάλη οθόνη, δεν έχει σημασία. Σας έχει γίνει κάποια πρόταση μετά το ΒΑΛ? Όχι, δεν έχω καμία κρούση ακόμα. Αν και ξέρουν. Πέρσι λέγαμε για το Βάλς, δεν ήσασταν και πολύ ικανοποιημένοι. Ναι, όχι, δεν είμαι πολύ ικανοποιημένη, έφυγε δηλαδή πάρα πολύ. Τραβήχτηκε. Νομίζω ότι κάνανε το λάθος να γράψουν μια λέξη που δεν έστεκε στις αρχές, στους τίτλους. Το σίριαλ δεν είναι βασισμένο στο βιβλίο, είναι εμπνευσμένο από το βιβλίο. Και αυτό κάνει όλη τη διαφορά. Το επόμενο βήμα το έχετε σκεφτεί? Το επόμενο βήμα, το επόμενο βιβλίο έχει παραδοθεί ήδη στις εκδόσεις Ψυχογιός και θα κυκλοφορήσει του χρόνου, το Μάιο, κλασικά αυτά δεν αλλάζουν. Φυσικά δεν μπορώ να πω τίποτε ακόμα. Άλλο βιβλίο πάλι, διαφορετικό. Το χρόνο που κινούμαστε. Ναι, εκεί είμαστε λίγο πιο πίσω. Μιλάμε για την εποχή της επταετίας. Δηλαδή εκεί κυρίως διαδραματίζεται το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου. Η παρούσα κατάσταση, έτσι, και όλη η φάση που βιώνει η Ελλάδα, σας έχει περάσει από το μυαλό να γράψετε κάτι για τους ήρωες αυτής της σκληρής καθημερινότητας? Γιατί όλοι οι ήρωες είμαστε πια από τη στιγμή που επιδιώκουμε να επιβιώσουμε. Να πω την αλήθεια, δεν θα έγραφα ποτέ κάτι που αφορά την κρίση. Τη βιώνουμε, μην τη διαβάζουμε κιόλας. Δηλαδή φτάνει η κατάθλιψη που περνάει πάρα πολλοί κόσμος ακριβώς λόγω των δύσκολων συνθήκων. Το δικό μου ζητούμενο είναι να ξεφεύγει το μυαλό, όχι να βυθίζεται ακόμη πιο βαθιά. Δηλαδή τη ζούμε, να τη διαβάζουμε κιόλας. Θα σαλτάρουν κι άλλοι από μπαλκόνια και δεν καλό. Ίσως δώσετε διέξοδο όμως οι ήρωες να καταφέρουν να περάσουν το σκόπελο αυτό. Ναι, αλλά μέχρι να φτάσει εκεί θα είναι πολύ οδυνηρό να το διαβάζεις. Όχι, προτιμώ να διώχνω το μυαλό των αναγνωστών σε πιο ευχάριστες καταστάσεις, σε πιο δυνατές, αλλά μακριά από την καθημερινότητά τους. Δεν θα ήθελα ποτέ να γράψω κάτι.
για την κρίση. Εσείς όλο αυτό πώς το βιώνετε? Όπως ο περισσότερος κόσμος. Ευτυχώς θεωρώ ότι μάλλον η κρίση έπληξε ανεπανόρθωτα αυτούς που βρέθηκαν ανοιχτοί με δάνεια, με κάρτες, αυτούς τους έπληξε ανεπανόρθωτα. Εγώ επειδή δεν είχα τέτοια, γιατί εγώ την κρίση μου την έχω περάσει σε πολλά χρόνια. Ναι, έχω διαβάσει συνεντεύξεις που το έχετε. Ναι, έχω περάσει πολύ δύσκολα, αλλά μιλάμε για τα μέσα της δεκαετίας του 90 που δεν υπήρχε καν υποψία για κρίση. Ναι. Άρα λοιπόν από τότε πήρα το μάθημά μου και φρόντισα η κρίση όταν ήρθε, δηλαδή δεν με βρήκε ανοιχτή, σαφώς και είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά αν μη τι άλλο είχα προλάβει να βγάλω από πάνω μου πολύ δύσκολες καταστάσεις. Έτσι λοιπόν η κρίση, το μόνο που εμένα μου επιβεβαίωσε είναι ότι πολλοί κόσμος πλήγηκε γιατί είχε ανοίγματα τρελά που δεν έπρεπε να έχει. Έπεσε σε όλη αυτή τη φούσκα της ευμάρειας. Οι Έλληνες αγαπάμε τις φούσκες. Σε γενικές γραμμές παντού υπάρχουν. Δηλαδή κάποτε και η τηλεόραση ήταν μια τεράστια φούσκα, όταν σε μία σεζόν και υπήρχαν και 65. Τα πρότυπα, έτσι, για να... Ναι, όχι, όχι μόνο. Υπήρχαν 65 σύριαλ. Λοιπόν, αγαπούσαμε τη φούσκα του χρηματιστηρίου, αγαπήσαμε τη φούσκα της τηλεόρασης. Γενικά οι Έλληνες είμαστε τόσο ενθουσιώδεις που κάπου οι φούσκες είμαστε επιρρεπείς, είμαστε. Πάντως είστε και πρότυπο ανθρώπου ό,τι αφορά τη δύναμη ψυχής που έχετε, κάτι που περνάει και από τα βιβλία σας πολλές φορές, αλλά και η ίδια σας η πορεία μέχρι τώρα. Όλη αυτή την αισιοδοξία από πού την αντλείτε? Χρειάζεται έτσι ένα μήνυμα ενθαρρυντικό? Νομίζω ότι εκτός του DNA, δηλαδή τι κουβαλάει ο καθένας μέσα του, που σφυρίλατε και το χαρακτήρα του αργότερα, έφτασα στην ηλικία που βλέπω γύρω μου πολλά, μπορώ να εστιάζω στα σημαντικά και ως τα επουσιώδη ξέρω να τα παραμερίζω, η λογική βοηθάει. Στο ότι... να βλέπουμε κάτι, δηλαδή κατάματα και... Ναι, αριστικά. Και παράλληλα έλεγα πάντα ότι κανένας πόλεμος δεν κερδίθηκε ποτέ με ψυχολογία ετημένου. Άρα λοιπόν το κεφάλι ψηλά... Ακριβώς, το κεφάλι ψηλά. Να μάθουμε να εκτιμάμε τα λίγα. Ήρθε ο καιρός γι' αυτό. Και το τώρα, έτσι, και να μην αφιερώνουμε είναι πολύτιμο. Πολύ ουσία στο μετά. Γιατί είναι πολύτιμο αυτό το τώρα μας, είναι πολύτιμο η επίγνωση του να ξέρεις ότι πρέπει να δω τι ακριβώς μετράει σε αυτή τη ζωή. Αν είναι καλά τα παιδιά μου, αν η υγεία μου είναι καλή, μπορώ και το παλεύω, πρέπει να μάθουμε και να χαμογελάμε και να μην φανταστούμε ότι όλο αυτό ήταν φούσκα. Όχι, η κρίση δεν ήταν αρρώστια που με αντιβίωση περνάει, απλώς ζήτησε και απέτησε επαναπροσδιορισμό των πάντων. Και ίσως αυτό το θετικό θα πρέπει να κρατήσουμε. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό το σημάζεμα που μας επιβλήθηκε ήταν επί της ουσίας όμως τελικά, γιατί όντως είχαμε παραξεφύγει. Λοιπόν, να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλό τάξιδο το βιβλίο. Επόμενος σταθμός βεβαίως. Την Τρίτη θα βρίσκομαι πάλι στη Θεσσαλονίκη στον Εύωσμο, στο βιβλιοπωλείο Books and Toys. Την Τετάρτη φεύγω για το Κιλκής, επιστρέφω Θεσσαλονίκη Περαία. Και έχουμε δρόμο, Σέρες, Δράμα, Κομωτινή. Θα φτάσω μέχρι Διδημότυχο φέτος. Θα πιάσετε σύνορα. Ναι, 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 πιάνω μέχρι και σύνορα. Έχω Ρεστιάδα, Διδημότυχο. Γενικά φέτος νομίζω ότι λίγες περιοχές της Ελλάδας αφήνω. Μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε ακόμα. Τι άλλες παρουσιάσεις θα κανονιστούν. Λοιπόν, θα χαρώ πολύ να σας ξαναδώ με το νέο βιβλίο ή αν μας ετοιμάσετε κάτι άλλο. Γιατί πολλές εκπλήξεις. Κάνετε, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αυτό, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μέχρι στιγμής είμαστε με τα 5 κλειδιά. Τα κρατάμε και ξεκλειδώνουμε ακριβώς τις σκέψεις σας και... Προχωράμε. Προχωράμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.